Πολύ ευχαρίστως. Σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω όλους. Έχω ετοιμάσει μια ιστορική αναδρομή σε όλους τους αγώνες που έλαβαν χώρα στην Αλεξανδρούπολη από τις αρχές του 2000 μέχρι και σήμερα. Είναι μια αρκετά μεγάλη παρουσίαση, πολύ όμως ενδιαφέρουσα. Έχει εκτός από ιστορική και ουσιαστική παρουσίαση, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση αλλά και έμπνευση για όλους εμάς που έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε τους αγώνες που ξεκίνησαν πολλά χρόνια πριν. Κάπου το Σεπτέμβριο του 2000, μια ομάδα 15 μελών της οικολογικής εταιρείας Εύρου διέσχισαν τότε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και διακίνησαν το από 15 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς δελτίο τύπου της οργάνωσης με τίτλο «Θέσεις της οικολογικής εταιρείας Εύρου για το Χρυσορυχείο Περάματος και Αλεξανδρούπολης». Στις ημέρες που ακολούθησαν, αρκετοί πολίτες της Αλεξανδρούπολης συνυπέγραψαν κείμενο συμπαράστασης με τίτλο «Όχι στην εγκατάσταση χρυσορυχείων στην περιοχή μας». Στις 14 και 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, οργανώθηκε μια διημερίδα στην Κομωτινή με θέμα εκμεταλλεύσης χρυσοφόρων και τασμάτων στη Θράκη, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί, πρωτοστάτησαν στην κριτική της κυάνωσης. Μεταξύ αυτών ήταν και ο διακεκριμένος καθηγητής περιβαλλοντικής χημίας, Μίστερ Κόρτε. 1 Νοεμβρίου 2000, η οικολογική εταιρεία Εύρου κατέθεσε πρόταση στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης για μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα συζητούνταν τότε το θέμα των χρυσορυχείων. 8 μέρες αργότερα, μετά από πρόσκληση της οικολογικής εταιρείας, συνήλθαν οι τοπικοί εκπρόσωποι κομμάτων και συνυπέγραψαν κείμενο με το οποίο ζητούν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ενημερωθούν, να αφιερώσουν μία συνεδρίαση για την σκοπιμότητα της εγκατάστασης μεταλλευτικής, χημικής, βιομηχανικής, εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού στο Πέραμα. Το Νοέμβριο πάντα του 2000, η εταιρεία Χρυσορυχεία Θράκης ανέλαβε την ξενάγηση δημοσιογράφων και κατοίκων Περάματος Κομάρου σε μεταλλεία χρυσού της περιοχής Αστούριας Ισπανίας, προκειμένου να πιστούν για τις θετικές επιδράσεις στην τοπική μας κοινωνία. Μεταξύ των επισκεπτών ήταν και ο υπεύθυνος της εφημερίδος Ευρωοικολογικά της οικολογικής εταιρείας. Ακολούθησε στην Αλεξανδρούπολη η πρώτη τηλεοπτική αντιπαράθεση απόψεων. Στις 8 Δεκεμβρίου 2000, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Εύρου, με απόφασή της, εξέφρασε την αντίθεσή της στην επένδυση των χρυσορυχείων. 4 μέρες αργότερα, πάντα στο 2000, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οργάνωσε εσπερίδα στο Δημοτικό μας Θέατρο με θέμα «Τα χρυσορυχεία», με εισηγητές εκπροσώπου της Εταιρείας Χρυσού και συνεργάτες της Οικολογικής Εταιρείας. Εκεί πέρα, μεταξύ άλλων, κατατέθηκε από την Οικολογική Εταιρεία η εναλλακτική αναπτυξιακή πρόταση για την περιοχή Περάματος Κομάρου Παραλίας. Στις 20 Δεκεμβρίου του 2000, κατόπιν πρωτοβουλίας της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου, 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από όλες τις παρατάξεις, ζητούν να τεθεί το θέμα του χρυσού άμεσα σε επόμενη συναδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης. 10 Ιανουαρίου 2001. Οι εκπρόσωποι 32 μαζικών μη κομματικών φορέων που δημοσιοποίησαν την αρνητική τους θέση για τα χρυσορυχεία συνήλθαν και συγκρότησαν το Συντονιστικό Συμβούλιο Δράσης. Εκεί ορίστηκε η επταμελής γραμματεία που θα εκτελεί τις αποφάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου. Στις 20 Ιανουαρίου 2001, με κοινό ψήφισμα, οι κυνηγητικοί σύλλογοι Αλεξανδρούπολης, Φερών, Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδος συντάσσονται με το Συντονιστικό Συμβούλιο στον αγώνα κατά των χρυσορυχείων. Με ομόφωνη απόφαση του το Νομαρχιακό Συμβούλιο Εύρου στις 24 Ιανουαρίου 2001, τάχθηκε ενάντια στην εγκατάσταση των χρυσορυχείων στο Πέραμα της Αλεξανδρούπολης και δημιουργήθηκαν πλέον νέα δεδομένα για την τύχη της εταιρείας και της επένδυσης, όπου θα εξεταζόταν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. 24 Ιανουαρίου 2001, το παράρτημα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ΤΕΕ, έλαβε αρνητική απόφαση για την επένδυση της εταιρείας χρυσού στο Πέραμα. Κατέληξε δε ότι για τέτοια σημαντικά θέματα που έχουν επιπτώσεις στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει οι φορείς να έχουν και κυρίαρχη και δεσμευτική άποψη. Στις 13 Ιανουαρίου συνήλθαν στην Κομωτινή εκπρόσωποι των φορέων που τάχθηκαν ενάντια στην εγκατάσταση μεταλλουργίας χρυσού στο Πέραμα και στις Σάπες.
Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων συγκροτήθηκε κοινή διανομαρχιακή επιτροπή, η γνωστή πλέον διανομαρχιακή επιτροπή Ροδόπης Εύρου. Στις 11 Φεβρουαρίου 2001, με μια πρωτόγνωρη στα χρονικά του τόπου μας κινητοποίηση των κατοίκων και του Εύρου και της Ροδόπης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα χρυσορυχεία επάνω στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του τότε κόμβου προς Ικοράχη και Πέραμα. Οι εκπρόσωποι του αντίστοιχου κινήματος της Χαλκιδικής, που ήταν παρόντες, είπαν κατά λεξής: «Είστε σε καλύτερη θέση από εμάς, γιατί είστε όλοι ενωμένοι στον ίδιο αγώνα». Αξιοσημείωτη ήταν η συμπεριφορά της αστυνομικής δύναμης, που σε πλήρη συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Δράσης βοήθησε ώστε όλα να διεξαχθούν ομαλά και ήρεμα. Εκεί, στο προηγηθέν ερώτημα «Μέχρι πότε θα κρατήσετε», δόθηκε η απάντηση «Θα κρατήσουμε μέχρι να νικήσουμε». 14 Φεβρουαρίου 2001 πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα χρυσορυχεία, όπου μίλησαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης, ο Νομάρχης Εύρου, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, παρουσία όλων των πολιτικών κομμάτων και όλων των φορέων, καθώς και πολλών πολιτών. Εκεί αποφασίστηκε να μεταφερθεί ο αγώνας στην Αθήνα, στην κεντρική διοίκηση. Η εκδήλωση αυτή έληξε με την υπόσχεση ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2001, οι βουλευτές της περιοχής, κ. Τηλιανίδης, Δημοσχάκης, Ζαμπουνίδης, Τζέκης, Ξηρωτήρη και Λαφαζάνης, με επίκαιρες ερωτήσεις, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση των μεταλλευτικών εταιριών χρυσού. Στις 15 Φεβρουαρίου 2001, ο διακεκριμένος καθηγητής περιβαλλοντικής χημίας, Dr. Κόρτε, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασιζόμενος σε επιστημονικά πορίσματα, πρότεινε να απαγορευτεί η παραγωγή χρυσού με την μέθοδο της κυάνωσης. Στις 13 Ιουνίου του 2001, η Οικολογική Εταιρεία Εύρου κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών καταγγελία για ενέργειες και παραλήψεις εταιρείας χρυσού κατά τη διάρκεια των ερευνητικών εργασιών. Οι ενέργειες της εταιρείας δεν προβλέπονταν στη μελέτη για τις έρευνες που συνέταξε η εταιρεία. Η Εισαγγελία Πλημμυλιωτικών Αλεξανδρούπολης διέταξε τότε προκαταρκτική εξέταση. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2001, η Οικολογική Εταιρεία Εύρου, με εγγραφό της προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ζητά να κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης το αυτοφιές δάσος της Μαύρης Πεύκης, που είναι μέσα στην έκταση της εξόρυξης, καθότι οι αρμόδιες για το θέμα αυτό δασικές υπηρεσίες των νομών Εύρου και Ροδόπης έχουν προτείνει με επιστημονικά κριτήρια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την κήρυξη του δάσους αυτού ως διατηρητέου μνημείου της φύσης. Ευαισθητοποιημένοι πολίτες της Αλεξανδρούπολης για να συμβάλλουν στον κοινωνικό αγώνα κατά των μεταλλείων χρυσού ανέλαβαν τη δαπάνη για την εκτύπωση και διακίνηση φυλαδίου σε 15.000 αντίτυπα που εκπώνησε η Οικολογική Εταιρεία Εύρου με τίτλο «Χρυσός σε χρώμα κυανίου», καθώς και για την εκτύπωση της εφημερίδος «Ευρωοικολογικά» της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου. Στις 6 Δεκεμβρίου 2001, το Συντονιστικό Συμβούλιο Δράσης κατά του Χρυσού οργάνωσε στο Δημοτικό Θέατρο καλλιτεχνική εκδήλωση με την αφιλοκερδή συμμετοχή του συντοπίτη μας, μουσικού και τραγουδιστή, Θανάση Γκαϊφίλια. Προηγήθηκε από εκπρόσωπο του Συντονιστικού Συμβουλίου η παρουσίαση των θέσεων ενάντια στα χρυσορυχεία και τέθηκαν ερωτήματα. Εάν συμφωνούμε να δηλητηριάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα του τόπου για να παράγουν το χρυσό τους, αν θα εγκαταστήσουμε ένα τοξικό τέρας στην περιοχή μας για να είναι υποψήφια ατυχήματος που συνεπάγεται ανθρώπινα θύματα και περιβαλλοντική καταστροφή, αν θα δεχθούμε αυτή την εγκληματική διαδικασία που προσβάλλει το ανθρώπινο δικαίωμα για ζωή και αν θα πληρώνουμε το λοιπόν για να κερδίζουν αυτοί τον χρυσό και εμείς ένα τοπίο σεληνιακό με μεταταξικά απόβλητα. Επόμενη χρονιά, 1 Φεβρουαρίου 2002, εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου κατέθεσε σε συνέλευση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εισήγηση του παρατήματος Θράκης για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για την εξόρυξη και επεξεργασία χρυσού στην περιοχή της Θράκης. Ακολούθησαν τοποθετήσεις και δευτερολογίες. Στις 10 Φεβρουαρίου του 2002, σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής για τα χρυσορυχεία Περάματος και Σαπών, οι πολίτες για άλλη μια φορά εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη χρυσή επένδυση,
όπου εγκρίθηκε και ένα ψήφισμα προς τελική κυβέρνηση. Ακολούθησε πορεία των συγκεντρωμένων πολιτών προς την περιφέρεια, όπου μία αντιπροσωπεία παρέδωσε το ψήφισμα στον Περιφερειάρχη για να αποσταλεί στην κεντρική διοίκηση. Ένα από τα αιτήματα ήταν ότι απαιτούμε την αναπτυξιακή θωράκιση της περιοχής με δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον και με σεβασμό στην υγεία των κατοίκων. Στις 14 Μαΐου του 2002, 3.000 συμπολίτες μας παρακολούθησαν στο στάδιο αφιλοκερδή συναυλία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, αφιερωμένη στον αγώνα μας για το χρυσό. Προηγήθηκε σχετική ομιλία για τα μεταλλεία του χρυσού. 2003, 14 Μαρτίου, η οικολογική εταιρεία με επιστολή προς τους βουλευτές του νομού, τον υπερνομάρχη, τον νομάρχη, τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ζήτησε να αναλάβουν πρωτοβουλία για την κήρυξη του δάσους Μαύρης Πεύκης, ο διατηρηταίου μνημείου της φύσης. Ο νομάρχης Εύρου το 2003 αρνήθηκε να υπογράψει την προκήρυξη που προβλέπει ο νόμος για να δοθεί άδεια μεταλλιοκτησίας και οδηγήθηκε στα πολιτικά δικαστήρια. Την ημέρα της εκδίκασης υπόθεσης αυτής πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση μπροστά στα δικαστήρια για τη συμπαράσταση του νομάρχη. Το 2005, εν τέλει, το δικαστήριο δικαίωσε τον νομάρχη και η εταιρεία Χρυσού απέσυρε την αγωγή της εναντίον του. 29 Οκτωβρίου 2003, η Οικολογική Εταιρεία Εύρου και η Ένωση Φιλολόγων Εύρου παρουσίασε το βιβλίο του συντοπίτη μας, κυρίου Γερμίδη, με τίτλο «Μία ανθοδέσμη για το Μίδα», που είναι εμπνευσμένο από τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής για να αποτρέψουν τις επενδύσεις χρυσού στην περιοχή μας. Ο συγγραφέας, πρώην διοικητής Εθνικής Τράπεζας, είπε μεταξύ άλλων ότι στόχος του ήταν να δείξει πώς οι άπλιστοι χρυσοθύρες κάνουν παιχνίδια χρηματιστηριακά σε διεθνές επίπεδο για να αξιοποιήσουν την επένδυση της αρπαχτής. Η Οικολογική Εταιρεία Εύρου, με δελτίο τύπου της στις 15 Νοεμβρίου του 2003, χαιρέτησε την ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Εύρου στη συνεδρίαση της 9 Μαΐου 2003, με την οποία απέρριψε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας Χρυσορυχία Θράκης, χαρακτηρίζοντάς τα ως επικίνδυνα περιβαλλοντικά, ζημιογόνα οικονομικά και ληστρικά ως επένδυση για τον ορυκτό πλούτο. Στη συνεδρίαση γνωμοδότησαν αρνητικά η αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχίας, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ, η πολιτική, η συνδικαλιστική και οι κοινωνικοί φορείς περιοχής. 2004 Ιανουάριος, 21 Ιανουαρίου, η Οικολογική Εταιρεία Εύρου, με έγγραφό της προς τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, αναφέρει ότι οι πολίτες, μέσα από τους μαζικούς φορείς και τις αιρετές τοπικές αρχές, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην καταστροφική επένδυση των μεταλλίων χρυσού, καταγγέλει την εταιρεία χρυσού που δεν σέβεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και μεταξύ άλλων ζητά να ακυρωθούν οι εκχωρηθήσεις μεταλλιοκτησίες, να γίνει ριζική αναμόρφωση του αναχρονιστικού μεταλλευτικού κώδικα και να ενημερώσουν τα κόμματα για την τελική τους θέση στο μεγάλο αυτό ζήτημα που έχει τεράστιες οικολογικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις. 2005, 19 Απριλίου, η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των Χρυσορυχίων διαβίβασε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων το ψήφισμα των φορέων του νομού Εύρου, οι οποίοι για άλλη μία φορά ομόφωνα εκφράσανε την κάθετη αντίθεσή τους στη λειτουργία των Χρυσορυχίων στη Θράκη. Στις 28 Μαΐου 2005, στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο του Διδημοτήχου, οργανώθηκε από το παράρτημα της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου εκδήλωση με τίτλος «Ο δικός μας χρυσός». 4 Μαρτίου 2007, η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου διοργάνωσε άλλη μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα χρυσορυχεία στην Εγνατία Οδό, όπου οι κάτοικοι των οικισμών γύρω από τον κόμβο περάματος Άβρας, καθώς και οι νέοι της περιοχής, έδωσαν ιδιαίτερο τόνο στην διαδήλωση. Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Εύρου, ο νομάρχης Ροδόπης, ο αντινομάρχης Εύρου, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, οι δήμαρχοι Σαπών, Αριανών και Μαρονίας, καθώς και εκπρόσωποι των Μητροπόλεων Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Στις 14 Απριλίου του 2008, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη, όπου σε δημόσια ανοιχτή διαδικασία έλαβε τα υπομνήματα της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά της Εξόρυξης Χρυσού, καθώς και της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου.
Στην έκθεση που συνέταξε, αναφέρει τα εξής για το μεταλλείο εξόρυξης χρυσού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, διαπιστώθηκε ότι η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στο ενδεχόμενο δημιουργίας μεταλλείων χρυσού στην περιοχή είναι καθολική. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Φεβρουαρίου του 2012, ο τότε εισηγητής έδωσε τον λόγο στον εκπρόσωπο της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα σχετικά με το δάσος της Μαύρης Πεύκης στο πέραμα Εύρου. Ακολούθως, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες για την κήρυξη του δάσους της Μαύρης Πεύκης ως διατηρηταίου μνημείου της φύσης. Η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε στις 24 Μαΐου του 2012 ημερίδα με τίτλο «Χρυσός στην Βόρεια Ελλάδα. Ευλογία και Κατάρα». Εκπρόσωπος της Δημαρχιακής τότε Επιτροπής Ροδόπης Εύρου, ως εισηγητής, μίλησε με το θέμα «Το πράσινο χρυσάφι στην περιοχή του περάματος Εύρου». 3 Οκτωβρίου 2012, η Διανομαρχιακή Επιτροπή δημοσιοποίησε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, όπου κλήθηκε εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να καταθέσει εισήγηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Χρυσορυχίας Θράκης. Ο εισηγητής έκλεισε τη μακροσκελή και αρνητική του για τα χρυσορυχεία εισήγηση με την φράση «Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας εταιρείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης». Λίγες μέρες αργότερα, 19 Οκτωβρίου 2012, εκπρόσωποι της Διανομαρχιακής Επιτροπής και οι επιστημονικοί συνεργάτες της κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπέβαλε η Εταιρεία Χρυσού προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Στις 29 Οκτωβρίου του 2012, η Διανομαρχιακή Επιτροπή με δελτίο τύπου που τυπλοφορείται μάκρη, δίκελα, με συμβρία πλάκα, μπήκαν όλοι δυναμικά στον αγώνα ενάντια στα χρυσορυχεία, αναφέρεται στην πρώτη συγκέντρωση πορεία των κατοίκων από τη Μάκρη μέχρι την παραλία της Μεσημβρίας, όπου εκφράσανε την αρνητική τους θέση στο ενδεχόμενο της εγκατάστασης των μεταλλείων. Στις 7 Νοεμβρίου 2012, η Νομαρχιακή Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο με τίτλο «Ηχηρό μήνυμα από το πέραμα Εύρου ενάντια στα χρυσορυχεία». Αφορά μια δυναμική συγκέντρωση στις 4 Φεβρουαρίου του 2012 στον λόφο του περάματος που συνδιοργανώθηκε από την Διανομαρχιακή Επιτροπή και τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και Μαρονίας Απών. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και ανυποχώρητος μέχρι να φύγουν οριστικά οι χρυσοθύρες από τον τόπο μας. Στις 3 Φεβρουαρίου του 2013 η Διανομαρχιακή Επιτροπή με έγγραφό της προς το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, ζητάει τη διερεύνηση της νομιμότητας εργασιών της εταιρείας Χρυσορυχία Θράκη στην δυτική πλευρά του λόφου περάματος. Την επόμενη μέρα κατατέθηκε στην Εισαγγελία Αλεξανδρούπολης καταγγελία για παράνομες ενέργειες στην περιοχή του περάματος. Καταγγέλλοντες ήταν ο Δήμαρχος, η Οικολογική Εταιρεία Εύρου, η Οικολογική Ομάδα Ροδόπης και η Διανομαρχιακή Επιτροπή. Στις 25 Φεβρουαρίου του 2013, η Διανομαρχιακή Επιτροπή απέστειλε έγγραφο με θέμα «Εξελίξεις στο θέμα της αδειοδότησης των χρυσορυχείων». Η επιστολή στάλθηκε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, καθώς και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρονίας Απών. Επισημαίνει μεταξύ άλλων τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι όλη η διαδικασία για την τελική έγκριση θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 10 ημερών. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή προτείνει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και οι βουλευτές Ροδόπης Εύρου, οι εκπρόσωποι φορέων, να επισκεφθούν τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων για να εκθέσουν την απόλυτη αντίθεσή τους στα σχέδια της αδειοδότησης των εταιριών του χρυσού. Στις 6 Μαρτίου 2003, η Διανομαρχιακή Επιτροπή με δελτίο τύπου χαιρετίζει τη συμμετοχή των πολιτών στην μεγαλύτερη διαδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε στην Αλεξανδρούπολη στις 4 Μαρτίου 2013, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 πολίτες.
Στις 12 Μαρτίου του ίδιου έτους, η Διανομαρχιακή Επιτροπή με δελτίο τύπου καλεί τους φορείς της Ροδόπης να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κομωτινή με κύριο σύνθημα «Ναι στη ζωή, όχι στα χρυσορυχεία». 21 Μαρτίου 2013, η Οικολογική Εταιρεία Εύρου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία για κοπή δένδρων στην περιοχή του Περάματος στον χώρο των χρυσορυχείων. Στις 26 Μαρτίου 2013, η Διανομαρχιακή Επιτροπή με εκπρόσωπό της στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησε μεταξύ άλλων την ενελαγγύτηση της ΓΕΣΕΕ στον αγώνα, τη συμπαράταξη της ΓΕΣΕΕ με τα εργατικά κέντρα του Εύρου, της Ροδόπης και της Δράμας, καθώς και την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα ενάντια στα χρυσορυχεία. Το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ έκανε δεκτά τα τότε αιτήματα. Στις 5 Απριλίου του ίδιου έτους, 2013, η Διανομαρχιακή Επιτροπή, με δελτίο τύπου, κάλεσε τρεις από τους 7 βουλευτές των νομών Εύρου και Ροδόπης να πάρουν επιτέλους μια ξεκάθαρη θέση στο θέμα των χρυσορυχείων. 30 Απριλίου 2013, η Οικολογική Εταιρεία Εύρου κατέθεσε στην Εισαγγελία Πλημμυδικών Αλεξανδρούπολης μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώστων για παράνομη εκχέρσωση δημόσιου δάσους και παράνομη διάνοιξη διαπλάτηση δρόμου σε δασική περιοχή του Περάματος Εύρου, όπου είναι η περιοχή των χρυσορυχείων. Στις 23 Μαΐου 2013, η Διανομαρχιακή Επιτροπή οργάνωσε εκδήλωση στον Κόμαρο με θέμα οικονομικές δραστηριότητες στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης αντί των χρυσορυχείων. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, η Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, η εκπρόσωπος αρχαιολογικής υπηρεσίας, καθώς και πολλοί κάτοικοι του Περάματος και του Κομάρου. Συζητήθηκαν οι 4 δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν προταθεί. Στις 23 Ιουνίου του ίδιου έτους, η Διανομαρχιακή Επιτροπή ενημέρωσε για την προβολή ντοκιμαντέρ του Γιάννη Καρυπίδη με τίτλο «Το άπλιστο κέρδος». Αναφέρεται σε οδηπορικό στην Θράκη, την Χαλκιδική και το Κιλκής, όπου οι εταιρείες χρυσού επιχειρούν να εγκατασταθούν. Την 1η Αυγούστου 2013, η Διανομαρχιακή Επιτροπή με δελτίο τύπου καταγγέλει τα προκλητικά γεγονότα που προκάλεσαν στις 26 Απριλίου του ίδιου έτους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 50 άτομα, κυρίως από την περιοχή των Σαπών, την ώρα που συνεδρίαζε η Διανομαρχιακή Επιτροπή μετά από πρόσκληση του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης. Στις 21 Αυγούστου 2013, η Διανομαρχιακή Επιτροπή με δελτίο τύπου ανακοίνωσε την βράβευση από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης της κυρίας Νίκης Άστον, βουλευτού Καναδά, ως δείγμα αναγνώρισης της δραστηριότητός της για την αποτροπή εγκατάστασης των χρυσορυχείων. Στις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, 2014, η Διανομαρχιακή Επιτροπή διοργάνωσε εκδήλωση στην Κομωτινή με θέμα «Η ποινικοποίηση του αγώνα ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού». Ομιλητές ήταν ο καθηγητής κ. Κατρούγκαλος, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης συνήγορος κατηγορουμένων κ. Κυρίτσης, καθώς και ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων κ. Παπαγεωργίου. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Οριστιάδα με θέμα «Οι επιπτώσεις των μεταλλείων χρυσού στο περιβάλλον και στην υγεία μας», με ομιλητές τον εκπρόσωπο της Διανομαρχιακής Επιτροπής κ. Γιάννη Τέντο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, και τον πρόεδρο του Παρατηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων κ. Παπαγεωργίου. Στις 21 Δεκεμβρίου του 2014, η Διανομαρχιακή Επιτροπή κατέθεσε κείμενο για τα χρυσορυχεία στην ομιλία του κ. Τσίπρα στην Κομωτινή. Στις 5 Μαρτίου του 2015, η Διανομαρχιακή Επιτροπή απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρόνη κείμενο με θέμα τα μεταλλεία χρυσού στον Εύρο και τη Ροδόπη, όπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μόνο όταν φύγουν οι εταιρείες χρυσού από την Βόρειο Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου του 2015, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με την Διανομαρχιακή Επιτροπή και με την παρουσία πολλών κατοίκων, πραγματοποίησαν εκδήλωση όπου έγινε αξιολόγηση της μέχρι τότε δράσης για τα χρυσορυχεία και στη συνέχεια τιμήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του κινήματος, κ. Τριανταφυλλίδης, από το μέλος πανεπιστημιακού προσωπικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Για το δάσος της Μαύρης Πεύκης στο Πέραμα, η Οικολογική Εταιρεία Εύρου και η Οικολογική Ομάδα Ροδόπης στις 26 Μαρτίου του 2018 απέστειλαν από κοινού έγγραφο για το αυτοφιές δάσος Μαύρης Πεύκης στην περιοχή Περάματος Εύρου
Πετρωτών Ροδόπης, στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κύριο Σάβα. Ακολούθησε συνάντηση με τον κύριο Σάβα, όπου συζητήθηκε το περιεχόμενο του εγγράφου και το σχετικό αίτημα. Φτάνουμε Οκτώβριο του 2019, όπου μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης επικαιροποιεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις που ελήφθησαν εναντίον της οποιαδήποτε επενδύσεως του χρυσού τον Οκτώβριο του 2019. Συνολικά, οι φορείς που συμμετείχαν μέχρι στιγμής, και χωρίς να έχω πρόθεση να παραλείψω κανέναν, αν μου ξέφυγε κάποιος, είναι η οικολογική εταιρεία ΕΒΟ, την οποία και ευχαριστώ για το πλούσιο υλικό που μου έδωσε προκειμένου να συντάξω αυτή την ιστορική σημαντική αναδρομή, η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης ΕΒΡΟΥ, τα Δημοτικά Συμβούλια Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης και Μαρονίας Απών, το Δημαρχιακό Συμβούλιο, η Εκκλησία με τους εκπροσώπους των Μητροπόλεων, οι κύριοι και οι κυρίες βουλευτές, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Θράκης, το ΓΕΟΤΕΕ, τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, οι Επιστημονικοί Σύλλογοι, οι Κοινωνικοί, Πολιτικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι, οι Επαγγελματικοί και Επιχειρηματικοί Σύλλογοι, οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, καθώς και πολλοί άλλοι. Οι αγώνες κατά τον εξορίσμα του χρυσού στη Θράκη, όπως διαπιστώνετε, έχουν πλέον μια ηλικία 20 και πλέον ετών. Οι μορφές αγώνα ήταν πολλές και ανάλογες με την δυναμική του κάθε φορά του φορέα που έπαιρνε την πρωτοβουλία. Διάφορες οι μορφές του αγώνα, όπως ενημερωτικές ημερίδες, με ομιλίες επιστημόνων, συνεντεύξεις τύπου όπως και η σημερινή, ψηφίσματα θεσμικών επιστημονικών φορέων, πορείες διαμαρτυρίας, διακίνηση ενημερωτικών φυλαδίων, προβολή των θέσεών μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποφάσεις νομαρχιακών και δημοτικών συμβουλίων, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, νομικές προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, οπτικοακουστικές παραγωγές και εκδόσεις, επισκέψεις σε αρμόδιους φορείς από τον τελευταίο πολίτη της χώρας μέχρι και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά τους κοινωνικούς αγώνες που ξεκινήσαν πολλά χρόνια πριν, διαισθανόμενοι ότι ο κίνδυνος όχι απλά δεν έχει απομακρυνθεί, αλλά αντιθέτως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις στην περιοχή μας. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να νιώσουμε ασφαλείς, να διεκδικήσουμε να αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση τόσο το αποφασιστικό όσο και το εκτελεστικό κομμάτι της αδειοδότησης, ειδικά σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου για το περιβάλλον. Πρέπει να εντείνουμε τις δράσεις με έναν σύγχρονο τρόπο, να αξιοποιήσουμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ώστε το μήνυμα της θρακιώτικης κοινωνίας να διεχηθεί σε κάθε γωνία του κόσμου. Πρώτες ενδεικτικές δράσεις είναι την επόμενη εβδομάδα η παρουσίασή μας στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και οι συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες συνεντεύξεων τύπου τόσο στην ΕΣΥΑ στην Αθήνα, όσο και στην ΕΣΥΕΜΘ στη Θεσσαλονίκη. Προτείνουμε η ΠΕΔ και οι τρεις Δήμοι να δημιουργήσουν ένα κοινό ταμείο και να εγκρίνουν δαπάνη χρηματοδότησης για όλες τις δράσεις που πρέπει οργανωμένα να ακολουθήσουν στα πλαίσια μιας συντονισμένης εκστρατείας κατά της εξόρυξης χρυσού. Και μεταξύ άλλων, οι προτινόμενες δράσεις είναι μηνύματα σε κανάλια, τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας, μηνύματα σε τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, μηνύματα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, καταχωρήσεις σε εφημερίδες, σε διαδικτυακούς τόπους, σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία, οργάνωση εκδηλώσεων και συνεντεύξεων τύπου. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Να σας καλωσορίσω κι εγώ και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία. Η αρνητική στάση του Δήμου Μαρονίας Απών, είτε ως Δήμος Απών, είτε ως Δήμος Μαρονίας, είτε ως ένας κοινός Δήμος μετά τις συνενώσεις, είναι σταθερή, διαχρονική, αδιασάλευτη
και ξεκίνησε δυναμικά από το έτος 2001 με την προσφυγή του τότε Δήμου Σαπώνος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή η προσφυγή, κατά την άποψή μας, ήταν και ο λόγος που μέχρι τώρα ίσως δεν έχουν προχωρήσει αυτές οι επενδύσεις. Φυσικά αυτό έγινε και με άλλες πάρα πολλές πρωτοβουλίες διαχρονικά από την πλευρά των Δημοτικών Αρχών και μετά το 2001 μέχρι και σήμερα. Κατά την άποψή μας, και νομίζω ότι δεν είναι υποκειμενική άποψη αλλά έχει ένα βαθμό αντικειμενικότητας γιατί συνδυάζει και την επιστημονική τεκμηρίωση, τα χρυσορυχεία στην περιοχή εκτός των άλλων συνεπειών στο περιβάλλον, στην υγεία, στο φυσικό τοπίο θα έχουν και ένα αρνητικό ισοζύγιο για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας. Πρώτα απ' όλα, οι θέσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με αυτό που επαγγέλλονται και φυσικά όχι τόσο μεγάλης αξίας αφού μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα εκλείψουν και αυτές. Ο τουρισμός, θαλάσσιος, αρχαιολογικός, ορειβατικός, φυσιολατρικός, περιπατητικός, όπως όποιας μορφής θέλετε, θα πληγεί θανάσιμα. Θα μειωθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις, θα μειωθεί δραματικά το ρεύμα των τουριστών στην περιοχή μας και των τουριστικών εσόδων και συνολικά μπορούμε να πούμε θα ακυρωθεί η προοπτική τουριστικής αξιοποίησης τόσο της Μαρόνιας όσο και άλλων περιοχών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, αλλά νομίζουμε και ευρύτερα της Θράκης. Επίσης, οι δύο λειτουργικές και μονάδες υψηλής προσφοράς στην περιοχή μας, η Φαρματέν και η Ευρωφάρμα, θα υποστούν τραύματα σοβαρά και στην εικόνα και στη φήμη τους, πιθανόν ακόμα και στη λειτουργία τους. Αυτό λοιπόν είναι και ένα προμήνυμα ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον για ανάλογες σοβαρές επενδύσεις του ιδίου κύρους και του ίδιου διαμετρήματος για την περιοχή μας, έστω και αν έχουν ένα προσανατολισμό προς αυτήν. Ο πρωτογενής τομέας θα απαξιωθεί, στηριζόμαστε στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, η γεωθερμία θα βρεθεί μπροστά σε ένα πρόβλημα μεγάλο και με τη ρύπαση των εδαφών αλλά και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και γενικότερα αυτό το μοντέλο της ανάπτυξης που μας προτείνεται μέσα από την επένδυση των χρυσορυχείων δεν συνάδει με το μοντέλο ανάπτυξης που ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, η Δημοτική Αρχή, οι πολίτες και οι φορείς έχουμε καταγράψει και στη συνείδησή μας και στα θέλω μας και στις επιδιώξεις μας. Ως Δήμος προτείναμε και υιοθετήθηκε από τους συναδέλφους Δημάρχους και από την ΠΕΔ μία σειρά στοχευμένων δράσεων. Μία από αυτές είναι και η σημερινή και όπως σας είπε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης θα συνεχιστεί και με άλλες και με την παρουσία μας στις Βρυξέλλες και με κάποιες συναντήσεις υψηλού επίπεδου που επιδιώκουμε και θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Αν χρειαστεί όμως, θα τις διευρύνουμε και θα τις εντείνουμε. Θα κινητοποιήσουμε τους πολίτες περισσότερο, θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας απέναντι στην αδειοδότηση των χρυσορυχείων. Φυσικά, έχουμε και τη γνώση, έχουμε και την εμπειρία, έχουμε και την αποφασιστικότητα για κάτι τέτοιο. Να μην αμφιβάλλετε ούτε εσείς, ούτε η κοινωνία των Σαπών, ότι έχουμε του Δήμου Μαρονιάς Σαπών, αλλά ούτε και ολόκληρης της Θράκης, ότι έχουμε την δυνατότητα να πείσουμε και την πολιτική ηγεσία του τόπου ακόμη κεντρικά και τους Ευρωπαίους ηθήνοντες ότι κάτι τέτοιο για την περιοχή μας δεν θα ήταν ωφέλιμο, δεν θα ήταν αποδοτικό, δεν θα ήταν φυσικά αηφόρο και πάνω απ' όλα δεν το θέλουν οι φορείς και οι πολίτες αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Εμμανουηλίου Σταυρούλα. Είμαι εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά της εξόρυξης και μεταλλουργίας χρυσού. Ο κύριος Ζαμπούκης ανέφερε διαχρονικά τις δράσεις της ομάδας μας. Είμαστε μια ομάδα που αποτελείται από διάφορους χώρους, διάφορους ανθρώπους, από επιστήμονες, από απλούς πολίτες, από θεσμικούς φορείς. Και περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα οι πάντες. Δεν εξαιρούμε κανέναν, δεν ανήκουμε σε κανέναν πολιτικό χώρο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι ανάλογες δράσεις η Διανομαρχιακή Επιτροπή, δηλαδή, διοργάνωσε διάφορες ανάλογες δράσεις και στην περιοχή των Σαπών και στην περιοχή της Μαρόνιας, στην Κομοτηνή, όπως αυτές που ανέφερε ο κύριος Ζαμπούκης για την Αλεξανδρούπολη. Τώρα το θέμα έχει ανακοινηθεί. Μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και των υπουργών του και των εκπροσώπων της νέας κυβέρνησης ότι θα υποστηρίξουν το θέμα των χρυσορυχείων, των μεταλλίων και των εξορύξεων στη Βόρειο Ελλάδα, η Διανομαρχιακή Επιτροπή ανακαίνισε το θέμα και αυτή, απαντώντας ότι σε όλους τους πολίτες θα μπει μπροστά, θα τους ενημερώσει και θα τους έχει με το μέρος της. Πράγματι, οι θεσμικοί φορείς, οι τοπικοί φορείς, οι τοπικές αρχές δηλαδή, και οι πολίτες, οργανωμένοι σε συλλόγους, σωματεία, επιμελητήρια, απάντησαν ξανά και επικαιροποίησαν το όχι που είχαν δώσει τα προηγούμενα χρόνια κατά της εξόρυξης χρυσού στον τόπο μας. Θα ήθελα να πω κι εγώ δύο λόγια ιστορικά, αλλά εγώ θα αρχίσω από την δεκαετία του 90, όταν διάφορες μεταλλευτικές εταιρείες προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν βιομηχανία εκμετάλλευσης χρυσού στην περιοχή του Περάματος και των Σαπών. Και τελικά, ύστερα από πολλές μεταπωλήσεις, το 2011 εξαγόρασε η Eldorado Gold, που είναι μια καναδέζικη κοινοπραξία, με δύο θυγατρικές εταιρείες, τα χρυσορυχεία Θράκης στο Πέραμα και τη μεταλλευτική Θράκης στην περιοχή των Σαπών, εξαγόρασε τα μεταλλεία. Οι εν λόγω εταιρείες χρησιμοποίησαν πολλά μέσα για να κάμψουν τις αντιδράσεις των κατοίκων της Θράκης και φυσικά, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κρίση, θέλησαν να πετύχουν τον σκοπό τους. Βέβαια, οι εκμεταλλεύσεις χρυσού, όλοι ξέρουμε ότι όχι μόνο δεν θα βοηθήσουν, αλλά θα επιφέρουν καταστροφικά πλήγματα στο περιβάλλον και φυσικά στους φυσικούς πόρους της Θράκης. Οι αρχές, λοιπόν, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας, οι πολίτες, κατόρθωσαν να αναχαιτήσουν αυτές τις πιέσεις των εταιριών και να εμποδίσουν την περιβαλλοντικά επιζήμια αυτή η κοινωνία. Επειδή πολλές φορές καλύφθηκα από τον ομιλήσαντα, θα το επισπεύσω. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού. Κοιτάσματα χρυσού δεν υπάρχουν. Αν εννοούν κοίτασμα χρυσού τα 3-5 γραμμάρια στον τόνο που υπάρχουν στα υφιστιογενή πετρώματα βόρειο-νότιο-ανατολικά της Θράκης, στην περιοχή δηλαδή Περάματος και Σαπών, αυτό δεν είναι κοίτασμα. Φλέβες χρυσού που βλέπαμε παλαιότερα στις ταινίες
να σκάβουν οι μεταλλορύχοι και να ακολουθούν σε μία στοά μια χρυσοφόρο φλέβα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λοιπόν χρυσοφόρο κοίτασμα. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να φέρουν στην περιοχή του Περάματος 7 με 8 χιλιάδες τόνους κιάνιο, με το οποίο θα ανακατέψουν τα 11 με 15 εκατομμύρια τόνους πετρώματος, το οποίο θα κάνουν μία πούδρα, να πάρουν αυτά τα ψήγματα χρυσού. Φανταστείτε, 30 η ουγγιά είναι 31,1 γραμμάρια και χρειάζεται από 20 μέχρι 100 τόνους πετρώματος για να μπορέσουν να την πάρουν. Αυτό λοιπόν που θέλουν να κάνουν, εμείς φυσικά δεν θα το επιτρέψουμε. Επίσης, η βιομηχανία αυτή είναι εξαιρετικά υδροβόρα. 4.000 τόνους, κυβικά μέτρα μάλλον, νερού ημερησίως, σε μια περιοχή άνυδρη. Η Θράκη είναι μια περιοχή που δεν έχει πολλά νερά, ούτε πολλές λίμνες, ούτε πολλά ποτάμια. Τι θα γίνει λοιπόν, πού θα βρεθεί αυτό το νερό? Επίσης, η όξινη απορροή. Όλα αυτά τα, η μεταλλοφορία δηλαδή των πετρωμάτων, περιέχει μέσα θείο. Για να μην αναφέρω ότι περιέχει και αρσενικό και μόλυβδο και κάδμιο, τα οποία όλα γύρω στην ατμόσφαιρα θα επιστρέψουν σε εμάς. Επίσης, το θείο με το νερό, ξέρετε, κάνει θηϊκό οξύ. Πάει ο υδροφόρος ορίζοντας. Όλα τα υπόγεια νερά μας καταστρέφονται. Επίσης, οι επεκτάσεις των μεταλλείων θα αρκεστούν σε ένα μεταλλείο. Δεν μας το λένε. Είναι μόνο το μεταλλείο του Περάματος. Είναι μόνο το μεταλλείο της Οχιάς και του Αγίου Δημητρίου. Ή όπως διαφημίζεται στη σελίδα της η εταιρεία, έχει άλλες 9 εξορίξεις έτοιμες. Έχουμε το παράδειγμα της Τουρκίας. Στο Όβατσικ, όταν ξεκίνησε το χρυσορυχείο να λειτουργεί, μετά από λίγο καιρό ξεκίνησαν άλλα 2, πήρανε άδεια άλλα 3 και διαφημίζει η εταιρεία ότι 70 ερευνητικά προγράμματα έχει στη γύρω περιοχή. Αυτή η μοίρα περιμένει και εμάς. Αυτή η μοίρα μας αξίζει. Αυτή η ανάπτυξη, τα μεταλλεία, ένας απέραντος τόπος, ένας κρανίου τόπος, που λένε. Όχι, βέβαια. Δεν θέλουμε εμείς μία ανάπτυξη που θα κάνει πλούσια μία εταιρεία και μία επαγγελματική ομάδα. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή ενημερώνει τους πολίτες. Αυτό κάνει. Ενημερώνει τον καθένα, από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο. Όποιον θέλει να μάθει και όποιον δεν θέλει να μάθει. Εμείς είμαστε εκεί για να του τα λέμε όσα ξέρουμε. Συνεργαζόμαστε με εξαίρετους επιστήμονες. Την τελευταία είχαμε στις 13 Οκτωβρίου μία παρουσίαση με 3 διακεκριμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σεργελίδη και τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον κύριο Τέντε, βιοχημικό από το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο το δικό μας, οι οποίοι μας είπαν αυτά ακριβώς και πολλά άλλα περισσότερα. Η ενημέρωση είναι το παν, να ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει αν σε περίπτωση κάποιος υπογράψει για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία εδώ στη Θράκη. Μια ιστορία που ποτέ δεν θα τελειώσει. 100 χρόνια είναι αυτά. Και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, έλεγα στον κύριο Λαμπάκη προηγουμένως, τα παιδιά μου στις πρώτες κινητοποίησεις ήταν μωρά. Τα έχω στη φωτογραφία μωρά και τώρα είναι φοιτήτριες, σπουδάζουν. Οι συναγωνιστές μου είχαν μαύρα μαλλιά και τώρα άσπρισαν. Δεν θέλω να γίνω έτσι συναισθηματική, αλλά οι συναισθηματισμοί πολλές φορές βοηθούν στον αγώνα. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Ναι. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, νομίζω ότι ήταν αυτός που έθεσε πολλές φορές πολλά διλήμματα και ζητήματα, αυτός που πολλές φορές ήταν ο πρώτος
και σαν πολίτης της Αλεξανδρούπολης αλλά και της περιφέρειας που έδωσε το στίγμα του ενάντια στο χρυσό και νομίζω ότι μπορεί να μας πει πολλά σήμερα. Γιάννη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Παιδιά, καλησπέρα. Για να συμπληρώσουμε το ιστορικό το οποίο προηγουμένως αναγνώστηκε από τον κύριο Ζαμπούκη, οφείλω να πω ότι συνέβαλε αποφασιστικά στον αγώνα αυτόν ένα δημοτικό συμβούλιο το 2012 στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διήρκησε μόνο θεματικό, διήρκησε 6,5 ώρες και είχε αντιπαράθεση επιστημονικών απόψεων συγκρουσιακά πολύ δυνατά μιας ομάδας από την διανομαρχιακή και τους θεσμικούς, δήμους κτλ. 7 επιστήμονες και μια ομάδα 7 επιστημόνων από τη μεριά των χρυσοθύρων της εταιρείας και από αυτή τη σύγκρουση προέκυψε τότε πανικός για την ομάδα των επιστημόνων των χρυσοθύρων. Ήταν ένα από τα τεράστια σκαμπύλια που δόθηκε μέσα από την οργανωμένη κοινωνία με μπροστάρι την Διανομαρχιακή Επιτροπή Κατοχυσοχείων της Ροδόπης και του Εύρου. Και το σκαμπύλι αυτό έγινε ακόμη πιο δυνατό με όλα όσα συνέβησαν μετά από εκεί, με ένα ταξίδι, αν μου επιτρέψετε, δικό μου, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Καναδά, όπου πήγα στις 3 μεγαλύτερες πόλεις του Καναδά και χτυπήσαμε με την παρουσία μου εκεί στον Καναδά, ενημερώνοντας τους πάντες με διαλέξεις που έκανα και στο Πανεπιστήμιο, με συνέντευξη τύπου που έδωσα στη Βουλή της Οτάβα του Καναδά, με επαφή με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων του Καναδά και διάφορους βουλευτές ελληνοκαναδικής καταγωγής και με διάφορους φορείς χρηματοδοτικούς, όπως ασφαλιστικοί φορείς, της Eldorado Gold, οι οποίοι δεν γνωρίζαν ότι η Eldorado Gold κινείται με τον τρόπο αυτόν σε μια χώρα όπου το νερό είναι ελάχιστο, ανάποδα και αντίθετα τελείως με τον Καναδά, όπου έχει χιλιάδες λίμνες και ποτάμια και δεν υπάρχει καν πολιτική σεβασμού και προστασίας των νερών, γιατί πραγματικά είναι εκατομμύρια οι λίμνες και τα ποτάμια τους. Και βέβαια, ολοκληρωτικά, για τη χρονική εκείνη στιγμή, το σκαμπύλι αυτό πήρε μέγεθος τεράστιο, όταν η θεσμική κοινωνία της περιφέρειας, με τον τότε Περιφερειάρχη και ημών ως δημάρχους, πήγαμε στην Βουλή, όπου συναντήσαμε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, μιλάω για το τέλος του 2014, και μετά από την απομάκρυνσή μας από τη Βουλή, την τρίτη μέρα ήρθε στην Αλεξανδρούπολη η κυρία Παπαρίγα, όπως μας υποσχέθηκε, και εκεί δώσαμε μια συνέντευξη τύπου και με την παρουσία της έδωσε μια δυναμική ακόμη περισσότερο στον αγώνα αυτό το κοινωνικό της Δημαρχιακής. Ως επίσης και την μεθεπόμενη μέρα ήρθε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, στην αντιπολίτευση βέβαια, ο κ. Τσίπρας, και νυν βέβαια είναι, ο οποίος και αυτός ενίσχυε τον αγώνα μας. Ο δε κ. Κουβέλης, ο οποίος αποτελούσε μία μονάδα από την τριαδρία της τότε κυβέρνησης, τηλεφωνώντας μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αυτή η τριανδρία με μένα μέσα, εάν δεν, ο κύριος Σαμαράς δεν βάλει στο σιρτάρι τη μελέτη περιμετρολογικών επιπτώσεων. Και πράγματι όλα αυτά που σας είπε ο κύριος Ζαμπούκης και όλα αυτά που σας λέω τώρα κατέτειναν στο να δηλώσει ο κύριος Σαμαράς τότε ότι εξόριξη στην Αλεξανδρούπολη και Σάπες δεν θα γίνει. Το θέμα μετά το 2014 κοιμήθηκε εντός εισαγωγικών για 4,5 χρόνια με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία όμως κυβέρνηση. Είτε με κόπο έβαζε στο σιρτάρι να κοιμηθεί αυτή η υπόθεση της εξόριξης, είτε με συνείδηση δυνατή και θέληση, όπως έγινε μετά το 2015, καμία δεν μετέτρεψε, δεν τροποποίησε τον μεταλλευτικό κώδικα, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να είμαστε ήρεμες και ήσυχες ότι θα έχουμε λόγο και ότι δεν θα συμβεί αυτό το μοιραίο γεγονός. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε για 99 χρόνια, περάσαν 22, κουράγιο πρέπει να έχουμε για άλλα 78-77, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να παλεύουμε γι' αυτό. Μπαίνω όμως στο θέμα όπως το ανέλαβα,
για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες στην περίπτωση που το ενδεχόμενο της εξόρυξης συμβεί. Εδώ θέλω να πω ότι όλα όσα θα πω τα πήρα από τους αξιότιμους καθηγητές που επί πάρα πολλά χρόνια έρχονται είτε από το Δημοκρίτιο είτε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μας συνδράμουν και δημοσίως για μια ακόμη φορά τους ευχαριστώ όλους μα όλους και ιδιαίτερα αυτούς τους 7 που ήταν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2012 της Αλεξανδρούπολης αλλά και τον κύριο Αρίκα, τον υφηγητή στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου στο Ινστιτούτο Ορεικτρολογίας Πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, ο οποίος κατάγεται από την Κύρκη της Αλεξανδρούπολης και ο οποίος είναι η ψυχή του αγώνα και επιστημονικά μας καλύπτει και μας δίνει υλικό όπως αυτό που θα σου πω τώρα. Για μια ουγγιά λοιπόν χρυσό αλέθονται 20 τόνοι πετρώματος. Για να πάρουν μια ουγγιά, που είναι 31 γραμμάρια περίπου, αλέθονται 20 τόνοι πετρώματος. Δεν είναι εδώ τα χρυσοφόρα μας πετρώματα, δεν είναι έτσι κατασκευασμένα, τοποθετημένα, ώστε να μπαίνουμε μέσα σε διαδρομές, σε τούνελ, σε στοές και να μην βλέπεις τίποτα από πάνω τι γίνεται κάτω. Όλα γίνονται πάνω. Δηλαδή, είναι αυτό που σας λέω και κρατήστε το. Για μια ουγγιά χρυσό που θα παίρνουν χρυσοθύρες, θα αλέθουν 20 τόνους έως 100 τόνους και πετρώματος. Και βέβαια αυτά θα γίνονται λάσπη. Δηλαδή ολόκληρα βουνά θα εξαφανίζονται. Γιατί ο χρυσός είναι επιφανειακός. Είναι η μοναδική περίπτωση χρυσού σε όλη την Ελλάδα που ο χρυσός είναι επιφανειακός. Στις Άπες και στην Αλεξανδρούπολη. Τα χρυσίζοντα αυτά βουνά, αυτοί οι λοφίσκοι, θα εξαφανιστούν και θα μπουν όλοι μα όλοι μέσα στους παστήρες και στους μήλους. Άρα, για 35 περίπου τόνους χρυσού που θα πάρουν στα 8 χρόνια οι χρυσοθύρες, η Eldorado Gold και η Ελληνική Χρυσή, η θηγατρική, απαιτείται εξόρυξη, ακούστε παρακαλώ, πάνω από 16 εκατομμύρια τόνων πετρώματος. Θα συνθλίψουν μέσα στους σπαστήρες, θα το κάνουν σκόνη και θα γίνει λάσπη μετά από την κιάνωση, 16 εκατομμύρια τόνους πετρώματος. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Αυτά τα 16 εκατομμύρια τόνους, τα 11 εκατομμύρια τόνους πετρώματος θα αλεστούν, θα γίνουν ψηλό αλεύρι και θα περάσουν μέσα από λουτρό και ανιδίων και αφού πάρουν, πόσα θα πάρουν, το 1 έως 3 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο. Θα εναποτεθούν αυτά τα 11 εκατομμύρια τόνοι που θα είναι σαν λάσπη με τα κυανίδια αυτά, ως τοξικά κυανιούχα δηλητηριασμένη λάσπη στη λεκάνη των 13,5 χιλιόμετρων που είναι πιο πέρα ανάμεσα Σάπες και Μεσημβρία, αρχαία ζώνη, εκεί δίπλα στη θάλασσα περίπου 3,5 χιλιόμετρα. Ό,τι σας λέω είναι παρμένα μέσα από τη μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων της Eldorado Gold, της Ελληνικός Χρυσός. Έτσι, δεν λέμε λόγια στον αέρα. Και όπως είπαμε προηγουμένως εδώ πέρα, η Μυρισίος απαιτείται να εκεί στη συνθλιβή των πετρωμάτων για να παίρνει το χρυσό χρειάζεται νερό. 4.000 κυβικά μέτρα νερό την ημέρα. Αυτό το νερό για το οποίο γίνονται πόλεμοι στην Ιφίλιο, στον πλανήτη μας και το οποίο συνεχώς στερεύει, χάνεται και κάποιοι λαοί το αγοράζουν πάρα πολύ ακριβά και δεν έχουν ούτε καν να πιούν. Και θα γίνει χρήση 0,61 του κιλού κυανίχο νάτριο. Δηλαδή, για λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να δούμε τι σημαίνει αυτό σε ποσότητα, αν μπορούμε να το συλλογιστούμε, γιατί φοβάμαι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε. Ούτε καν κι εγώ ίδιος θα διαβάζω και θα ξαναδιαβάζω για να πω: Θεέ μου, είναι δυνατόν αυτό να το ανεχθεί ένας πολίτης αυτού του τόπου που λέγεται Θράκη? Σε 0,61 λοιπόν του κιλού θα γίνεται χρήση κυανίχου νάτριο ανά τόνο εξορυχθέντος πετρώματος. Θυμόσαστε τα 16 εκατομμύρια τόνους. Επομένως, 3.500 τόνοι ημιρεσίως πετρώματος θα έχουμε 2 τόνους κυανίου χρήση. Θα λούζει το πέτρωμα αυτό με τους 2 τόνους κυανίου. Και ετησίως πόσο παρακαλώ? Ετησίως θα χρησιμοποιούν οι χρυσοδύρες 765 τόνους κυανίου. Δηλητήριο στο πιάτο μας, να το τρώμε με τα χεράκια μας.
Δεν είμαστε ηλίθιοι, και με συγχωρείτε για τη φράση. Άρα, στα 8 έτη που υπολογίζουν οι χρυσοθύρες βάσει της μελέτης τους, θα χρειαστούν 8 έτη επί 765 τόνους κυανίου, περίπου είναι αυτό τώρα, περίπου 7.000 τόνους κυανιούχο νάτριο. 7.000 τόνοι κυανιούχο νάτριο, όταν θα έχουν φύγει οι χρυσοθύρες με τους 35 περίπου τόνους χρυσού, που είναι δικός μας χρυσός, είναι του λαού της Θράκης, θα έχουν αφήσει στη θέση των 35 τόνων χρυσού 7 τόνους κυανιούχο νάτριο. Το δέχεται κανείς από εσάς που με ακούει τώρα? Το δέχεται? Αν έχει απλή λογική για να το εισπράξει αυτός ως δεν ξέρω πώς, σαν τι, από μια οποιαδήποτε κυβέρνηση δεχτεί να προχωρήσει με τέτοια έγκριση, αδειοδότηση εξόρισης χρυσού σε ένα μεταλλείο, θα το δεχτεί για αυτόν, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του? Γιατί αυτά, όπως υπόθηκε πριν, περιέχουν μέσα βαρέα μέταλλα και τα οποία θα πηγαίνουν έρχονται ανάλογα με τις θερμοκρασίες για πάρα πολλές εκατοντάδες χρόνια. Η βιβλιογραφία βέβαια δεν μιλάει για 0,61 ανά κιλό κυανίουχο νάτριο, μιλάει περίπου για 0,79, οπότε στην περίπτωση αυτή οι τόνοι, οι οποίοι θα, χιλιάδες τόνοι, δεν θα είναι 7, θα είναι 9 με 10. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή η λάσπη κυανιούχος, το κυανιούχο τέλμα, με όλους αυτούς τους τόνους του κυανίου μέσα από το σπάσιμο στους σπαστήρες των πετρωμάτων, πού θα εναποτεθούν? Θα εναποτεθούν σε μια λωρίδα 13,5 χιλιόμετρων, 13,280 μέτρα, και θα δημιουργηθεί μια πυραμίδα στην εναπόθεσή τους ύψους περίπου 90 μέτρων. Αυτή λοιπόν η πυραμίδα ύψους 90 μέτρων, που θα έχει μέσα τα κυανιούχα μεταλλευτικά τέλματα, θα έχει βέβαια και τα πλευρικά της αναχώματα. Με την οποιαδήποτε ξηρασία, με την αύξηση ιδιαίτερα της θερμοκρασίας πάνω από 26 βαθμούς, με ρηγματώσεις που μπορούν να γίνουν από οποιαδήποτε διαφορά θερμοκρασίας ή ακόμα και με σεισμικές δονήσεις, θα επηρεάζουν φυσικά τα αναχώματα και θα μετατρέψουν αυτούς τους τόνους του κυανιούχου τέλματος στο χώρο αυτών των 13,5 χιλιόμετρων σε διαρκή πηγή διαρών, όπως υπόθηκε, τοξικών ουσιών. Σπάσιμο δε της Άνω Πυραμίδας, ακόμα και από μια ασυνήθιστη βροχόπτωση, σας θυμίζω στα Δίκελα, στη Μάκρη και στη Μεσημβρία, ότι εκεί στο Διαολόρεμα και πιο πέρα ακόμα, αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, είναι συνηθισμένο γεγονός σχεδόν χρόνο παρά χρόνο. Και συνέχεια λοιπόν αυτό θα δημιουργήσει ένα ντόμινο ολόκληρο στο σύστημα, στο Παλιόρεμα και συνέχεια στον παραλιακό χώρο Μεσημβρίας Πετρωτών και που αλλού μετά δίπλα είναι στο θρακικό μας Πέλαγος. Και θα μου επιτρέψετε ακόμα για 3 λεπτά από την μελέτη του Αρίκα να σας πω 2 πραγματάκια. Ο χώρος από βορειοανατολικά και ανατολικά του Σαπών μέχρι Κασιτερές και Σικοράχη και στην νοτιοδυτική προέκταση μέχρι Πέραμα Πετρωτά, σχεδόν μέχρι την παραλία Μεσημβρίας Πετρωτών, αποτελεί στο σύνολο τη γνωστή επιθερμική ζώνη. Επιθερμικός είναι ο χρυσός. Άμα δείτε το χάρτη σε όλη την Ελλάδα που, που υπάρχει χρυσός, ο μοναδικός επιθερμικός χρυσός είναι μόνο στα 2 αυτά σύνορα που σας είπα, Σάπες και Μεσημβρία. Όλος αυτός ο χώρος κινδυνεύει να γίνει μελλοντικά ένα πελώριο συγκρότημα μεταλλείων και το φυσικό τοπίο θα αντικατασταθεί από θεόρατα επιφανειακά ορυχεία, επιχωματώσεις, πλατείς, τραβέρσες, δρόμους και πελώριες λεκάνες με τοξικά μεταλλευτικά απόβλητα. Και βέβαια, η εκμετάλλευση χρυσού στο τέλος θα επιφέρει όχι μόνο την περιβαλλοντολογική μας πτώχευση και την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής, υποβάθμιση υπό την έννοια θανάτων, γιατί είπαμε ότι ο μέσος όρος ζωής των ανθρώπων που ζουν σε μεταλλευτικές περιοχές όπου γίνεται η εξόρυξη, είτε δουλεύουν είτε ζουν εκεί, είναι μειωμένος κατά 10 με 15 χρόνια. Άρα μιλάμε για 150 περίπου θέσεις εργασίας, αν είναι 150, κάποιες στιγμές τις φτάσανε και 200 για να το πάνε στο fast track, γιατί υπάρχει αριθμός συγκεκριμένος. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι πάνω από, για ντόπιους, πάνω από 70 θέσεις εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέση θανάτου, και όταν μιλάμε για υποβάθμιση, μιλάμε για θάνατο.
Αλλά θα έχει και αρνητική οικολογική βέβαια και οικονομική εξέλιξη, όπως στη γεωργία, στην αλληλεία, στον τουρισμό. Ποιος θα έρθει να αγοράσει τουριστικό προϊόν στη Θράκη, αν αυτό συμβεί με τους χιλιάδες τόνους του Κιανίου? Για ποιον να έρθει εδώ πέρα και να κινδυνεύσει η ζωή του? Ποιο θα είναι τελικό στο κέρδος της Θράκης από τη μοιραία αυτή μετρευτική δραστηριότητα? Υπάρχει μόνο μία απάντηση κατά τον φίλο μου τον Αρίκα. Κατεστραμμένη γη, διητήρια και μεταλλευτικά τέλματα. Άρα λοιπόν, για 150 θέσεις εργασίας που αμφισβητείται θανάτου για 8 έτη, θα χάσουμε όλες τις άλλες θέσεις εργασίας που είναι χιλιάδες. Και είναι προσαρμοσμένες στο περιβάλλον, με όλα τα λάθη που κάναμε μέχρι τώρα για την μη ανάπτυξη αυτής της περιοχής μας, η οποία πραγματικά υστερεί σε σχέση με άλλους τόπους, και αυτό βέβαια βρίσκεται στα χέρια μας, δηλαδή το αν πρέπει παραπάνω να αγωνιστούμε για να την αναπτύξουμε. Αλλά όμως αυτό που μετράει είναι ότι μέχρι στιγμής ο αγώνας είναι στα χέρια μας και όλες αυτές οι θέσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον με αναπτυξιακή δυναμική ή αυτές που υπάρχουν είναι προσαρμοσμένες στο περιβάλλον, στις δυνατότητες της γης μας και στις αναπτυξιακές προοπτικές μας. Ο χρυσός είναι δικός μας και εμείς είμαστε ο λαός. Εάν δεν μπορούν κάποιοι ηγείτορες να αντιληφθούν την ευθύνη που έχουν για να κατευθύνουν και να πληροφορήσουν και να διώξουν την παραπληροφόρηση, το λαϊκισμό, τον κυτρινισμό, τη λάσπη αγωνιστών όπως βρίσκονται επί τόσα χρόνια μέσα στην Δημογειακή Επιτροπή, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι χρυσοθύρες και οι βοηθοί προστίσεώς τους βρίσκονται παντού, είτε με μορφή διαφόρων διευκολύσεων οικονομικών σε διάφορους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο το ξέρουμε και το έχουμε διαπιστώσει. Βρίσκονται παντού και δεν λένε ποτέ ότι είναι υπέρ των χρυσορυχείων. Έχουν το δικό τους τρόπο να μπαίνουν μέσα στις κοινωνίες, να παραπληροφορούν και να δημιουργούν τους δικούς τους, τις δικές τους κερκόπορτες, οι οποίες δεν έχουν ταμπέλα κερκόπορτα, αλλά ενδεχομένως λένε και δυνατά ότι είμαστε ενάντια στα χρυσορυχεία. Προσέξτε παρακαλώ, προσέξτε τους, δείτε την ιστορία τους, αν δηλαδή ήταν μέσα στους αγώνες αυτά τα 20 χρόνια, εάν έχουν με στεντόρια φωνή πει το όχι όλη αυτή την 20ετία, αν έχουν δώσει δείγματα αγωνιστικότητας και αγάπης για αυτόν τον τόπο υπό την έννοια αυτής της αποφυγής, αυτού του τρομακτικού γεγονότος που δεν χρειαζόταν ο λαός της Θράκης να αγωνίζεται, έπρεπε οι ηγέτες να το είχαν βάλει ήδη στο χρονοτούλαπο, γιατί έχουν αυτήν την υποχρέωση. Ο λαός μπορεί και να μην ξέρει. Ο λαός μπορεί και να παραπληροφορείται. Ο λαός μπορεί να είναι και κουρασμένος. Ο λαός μπορεί να είναι και πονεμένος. Ο λαός μπορεί να μην έχει να ταΐσει ο γονιός τα παιδιά του σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Ποιος έχει την ευθύνη να βάλει αυτήν την επικείμενη καταστροφή στον ντουλάπι για να μην συμβεί? Οι ηγέτες αυτού του τόπου. Και επειδή φοβάμαι ότι δεν έχουμε την εμπιστοσύνη που έπρεπε να έχουμε για να μην φοβόμαστε, γι' αυτό σας παρακαλώ, αγρυπνείτε, και όταν σας καλεί η Δημαρχιακή Επιτροπή κατά το Χρυσορυχείο Νορδόπης Εύρου, να πηγαίνετε σε όλα τα καλέσματα. Θα είμαστε εκεί όλοι μαζί, ενωμένοι χέρι με χέρι, για να μπορέσουμε να αποσοβήσουμε αυτόν τον τρομακτικό θάνατο, ο οποίος δεν θα είναι ακαριαίος, αλλά θα είναι σταδιακός μέσα στην οκταετία, και στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα σε αυτήν την υπέροχη γη, την οποία τόσο πολύ την αγαπάμε, γιατί σε αυτήν γεννηθήκαμε, σε αυτήν ζούμε και σε αυτήν θα πεθάνουμε. Αλλά όταν θα μας θάψουν σε μεγάλη ηλικία, να μην έχει κάτω τέλματα, γιατί θα είναι κρίμα. Έτσι, για όλους εμάς και για όλα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τα οποία θα ακολουθήσουν τις επόμενες γενιές, στις οποίες έχουμε υποχρέωση να δώσουμε το περιβάλλον, να δώσουμε μέσα στα πλαίσια της εφορίας, να παραδώσουμε τουλάχιστον όπως εμείς το κρατήσαμε, χωρίς την παραμικρή επιπλέον βλάβη. Είναι υποχρέωσή μας ηθική. Είναι υποχρέωση από το Θεό που έχουμε μέσα μας ο καθένας και λέγεται συνείδηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη συνέντευξη, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω ξανά όλους για την παρουσία σας. Βεβαίως. Βεβαίως. Θέλετε? Ναι, βεβαίως. Συνέντευξη τύπου χωρίς ερωτήσεις δεν υπάρχει. Εγώ νόμιζα. Συνέντευξη τύπου είναι. Συγγνώμη.
Λοιπόν, παρακαλούμε.